Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για να ενημερώσω για αυτή την νέα κινητή μονάδα που ανήκει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, με έδρα βέβαια τη Μυτιλίνη. Βασικά, ουσιαστικά, η κινητή μονάδα έρχεται να συμπληρώσει και να λειτουργήσει συνεπικουρικά στην κάλυψη των αναγκών της ήδη υπάρχουσας μονάδας εδώ στο ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης. Ο βασικός στόχος της κινητής μονάδας είναι η συστηματική ενημέρωση, η δικτύωση και η συνεργασία με άλλους φορείς, όπως είναι τα κέντρα υγείας ή άλλες υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή του νησιού. Για μένα το σημαντικότερο κομμάτι και καινοτόμο αυτής της δράσης, της νέας κινητής μονάδας, είναι ότι θα σταθμεύει σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού με έντυπο ενημερωτικό υλικό, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Τι θέλω τώρα να πω με αυτό. Δηλαδή, για όσους το επιθυμούν, θα υπάρχει δυνατότητα της κινητοποίησης, της συμβουλευτικής και της άμεσης παραπομπής σε διάφορα θεραπευτικά προγράμματα ή κέντρα υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι θα παρέχει και υπηρεσίες και ενημέρωση στο οικογενειακό περιβάλλον και στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Να πω ότι όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και βέβαια με σεβασμό στο απόρριτο. Τώρα έχουμε ξεκινήσει, επειδή είναι νεοσύστατη μονάδα, έχουμε ξεκινήσει, θα βγάλουμε από την επόμενη εβδομάδα ένα πρόγραμμα, το πού θα βρίσκεται, πού θα σταθμεύει η μονάδα και θα σας το κοινοποιήσουμε για να γνωρίζει και να ξέρει ο κόσμος. Σε πρώτη φάση θα βγει πρόγραμμα με ώρες και μέρες και σε ποιες περιοχές θα βρίσκεται κυρίως Καλονή, Πλωμάρι και Πολυχνήτο. Το ουσιαστικό που θέλουμε να γίνει είναι η δικτύωση. Η δικτύωση των φορέων και να μην γίνεται η διπλή πόρτα. Να έχει άμεση πρόσβαση ο κόσμος, να μην φοβάται και να μπορεί σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές που εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να πάρει κάποιες πληροφορίες σε ό,τι τον προβληματίζει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι κάποιος εξαρτημένος. Μπορεί να βλέπουν ή να υποψιάζονται κάτι και να μην γνωρίζουν πώς να το χειριστούν. Άρα με αυτή την έννοια θα ξεκινήσουμε μία δικτύωση και αυτό θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τις επαφές μας και με τις δομές που έχει ήδη το νησί σε διάφορες περιοχές. Στην αρχή, όταν δημιουργήθηκε το κέντρο, ήμασταν ένα συμβουλευτικό κέντρο απλά, μόνο για τις παράνομες ουσίες. Έκτοτε και στην πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν οι υπηρεσίες μας, γιατί φάνηκε ανάγκη και ερχόντουσαν αιτήματα που ζητούσαν βοήθεια για το αλκοόλ κυρίως και για άλλους εθισμούς, όπως είναι ο τζόγος και το διαδίκτυο. Κυρίως το διαδίκτυο σε νεαρές ηλικίες. Δουλεύουμε δηλαδή με έφηβους και νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της κατάχρησης. Ένας λόγος που θέλουμε να κάνουμε την επαφή έξω στην τοπική κοινωνία και να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο είναι να ενημερώσουμε για τέτοιου είδους διαδικασίες και βήματα. Πώς μπορεί ο άλλος να αναγνωρίσει, να πάρει πληροφορίες για να έχει γνώση. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Βέβαια, επειδή μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία είναι μικρή και κλειστή και υπάρχει δυσκολία ο κόσμος να έρθει να ζητήσει βοήθεια. Το βλέπω καθημερινά εγώ στη δουλειά μου. Παρά τα αυτά, γι' αυτό θέλουμε να ανοιχτούμε και να πάμε εμείς εκεί έξω και να κάνουμε ένα πρώτο βήμα και να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς βέβαια να στοχοποιούμε κανέναν, έτσι. Εμάς η δική μας δουλειά είναι σε πρώτη φάση και κυρίως της κινητής μονάδας, είναι η ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση. Και έγκαιρη παρέμβαση με την έννοια να προλάβουν το πρόβλημα, να προλάβουμε το πρόβλημα και να μην γίνει μία αναστρέψιμο με αυτή την έννοια. Όταν βρίσκεται ο άλλος στα πρώτα στάδια. Γιατί δυστυχώς, επειδή το αφήνουν και περνάει πάρα πολύ χρόνος, εκεί λίγο είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έρχονται σε ένα στάδιο πια που έχουν δημιουργηθεί και έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά προβλήματα. Σωματικά, ψυχικά και ούτω καθεξής. Εσείς ξεκινήσατε τη λειτουργία σας, είπατε, από το 2008. Από το 2008 βρισκόμαστε και τώρα έχουν αναπτυχθεί οι υπηρεσίες με την έννοια ότι δουλεύουμε ως ένα πολυδύναμο κέντρο. Με ποια έννοια? Ότι δεχόμαστε και παράνομες και νόμιμες ουσίες και με άλλου είδους εθισμού.